Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Συνεδριάζει για δεύτερη μέρα σήμερα Παρασκευή το Εποπτικό Συμβούλιο του Εποπτικού Βραχύρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των stress test για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν πλην απρόπτου αύριο Σάββατο 5 Μαΐου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τα stress test των ελληνικών τραπεζών θα διεξαχθούν ομαλά σε αντίθεση με το 2015, καθώς η πιθανότητα αρνητικού σεναρίου είναι πολύ λιγότερο σοβαρή. Εκτός από τους Ευρωπαίους δανειστές, το βλέμμα έχει στραμμένο στη Φραγκφούρτη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει επανειλημμένα διατυπώσει την εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται κεφαλαιακή ένεση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να είναι έμπροστες. Στην νεαρινή σύνοδο στην Ουάσιγκτον, πάντως, ο Πολ Τόμσεν δήλωσε ότι το Ταμείο αναμένει τα αποτελέσματα των stress test των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να επανατοποθετηθεί. Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει ο τραπεζικός κλάδος για τις επενδύσεις στην ενέργεια, τις προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα αλλά και τα ειδικά τραπεζικά προϊόντα που κατευθύνονται προς την ενέργεια, μιλάει στο insider.gr ο βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης. Η χώρα έχει μια ιστορική ευκαιρία να φέρει κεφάλαια μέσα. Η ενέργεια είναι ένας κλάδος που αρέσει πάρα πολύ, αλλά η ευκαιρία είναι ιστορική όχι μόνο για την γεωγραφική θέση της χώρας. Είναι ιστορική για δομικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τους επενδυτές, επισημαίνει ο Βασίλης Καραμούζης. Επειδή για πολλά χρόνια το χρήμα ήταν φτηνό, τα φαντς του εξωτερικού έχουν μαζέψει τεράστια ποσά για τα οποία πλέον ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το πού θα τα τοποθετήσουν. Οι επενδυτές έρχονται στην Ελλάδα και κοιτάνε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια ευκαιρία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, τονίζει. Στα 343 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου η συνολική αξία του δημοσίου χρέους έναντι 328 δισεκατομμύριων που ήταν στο τέλος του 2017. Η αύξηση του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής διοίκησης κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους οφείλεται μόνο κατά το 1 τρίτο στα δάνεια των επίσημων πιστωτών της χώρας και εν πωλής αποτυπώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να σχηματίσει το μεταμνημονιακό ταμιακό απόθεμα. Μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, η Ελλάδα αποπλήρωσε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς τους πιστωτές της και κυρίως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ την ίδια περίοδο δανείστηκε 8,7 δισεκατομμύρια. Αντίστοιχα, στο πρώτο τρίμηνο του 2018, το δημόσιο δανείστηκε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό και άλλα 7,5 δισεκατομμύρια μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 838,49 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,25%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.